Μαζί θα διαβάσουμε ένα εδάφιο ξανά από τον Ησαΐα 27:1 και βλέπουμε τον παραλληλισμό εδώ του τι θα συμβεί στον εχθρό της ψυχής μας και λέμε δίκαια και αληθινή κρίση σου Κύριε. Ισαΐας 27 και εδάφιο 1. Εν εκείνη τη ημέρα θα λιπεδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λεβιάθαν τον λοξοβάτην όφιν, ναι τον Λεβιάθαν τον σκολιών όφιν, και θέλει αποκτήνει τον δράκοντα τον εντιθελάσει. Χαίρετε έθνη, χαίρε λαέ του Θεού, γιατί ο Κύριος κέρδισε την νίκη για μας. Μπορείτε να καθίσετε. Εν εκείνη τη ημέρα, τη μέρα του Κυρίου, θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού. Εβραίος 4:12. Ο λόγος του Θεού είναι το μότερος υπερ πάσαν δύστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελού, πνεύματος και ψυχής, και γνωρίζει και τους διαλογισμούς και τις εννοιές της καρδίας. Και στο 13 προσών έχουμε να δώσουμε λόγων, εις τον οποίον τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, ενώπιον αυτού προς τον οποίον προς όν έχουμε να δώσουμε, να αποδώσουμε λόγο. Αμήν. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας. Ποια είναι η μάχαιρα? Ο λόγος του Θεού. Δεν μου λέτε την ημέρα εκείνη πόσες σφαίρες, πυράβλους, αέρος, εδάφους, αέρος και όλων των ειδών τα όπλα. Πόσα από αυτά τα πυρομαχικά θα επενδυθούν για να κερδιθεί η μάχη, στη μάχη της Αρμαγεδόνας? Τίποτα. Να πώς θα το κάνει ο Κύριος. Μαζί στην Αποκάλυψη 19, απλά το τελευταίο εδάφιο. Αποκάλυψης λοιπόν από το 19. Στο εδάφιο 19, Αποκάλυψης 19:19 δηλαδή, και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Περιμένουν με τα όπλα στα χέρια, και μάλιστα πιστεύω θα υπάρχει και μια καύχηση στα όπλα, τα πυρηνικά που θα έχουν στα χέρια τους, και θα νομίζουν ότι θα εξαφανίσουν τον Κύριο και το στρατό του Κυρίου. Και πιάστη το θηρίον και με ταυτού ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος στα σημεία ενώπιον αυτού, ενείς επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνώντας την εικόνη αυτού ζώντες, ευλήθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός, την καιωμένην εν το θείο, σε θιάφη δηλαδή. Και εδάφιο 21, και οι λοιποί απεκτάνθησαν, σκοτώθηκαν εν τη ροφέα του καθημένου επί του ύπου, τη εκπορευωμένη εκ του στόματος αυτού. Τι είδους ρομφέα? Ο λόγος του Θεού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστεσαν εκ των σαρκών αυτών. Με ένα λόγο του ο Κύριος διάλυσε όλους που ήρθαν εναντίον του. Με ένα λόγο του ο Κύριος. Έτσι επίησε τον ουρανό και την γη, έτσι διάλυσε τους εχθρούς του που επαναστάτησαν εναντίον του. Και ξανά πίσω στον Ησαΐα 27:1, εν εκείνη τη μέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος για της μαχαίρας αυτού, βλέπουμε, άρα είδαμε, Εβραίος 12, Εβραίος 4:12, Αποκάλυψης 19:21, Ησαΐας 27:1, Ησαΐας 27:1, Αποκάλυψης 19:21, Εβραίους 4:12. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Κύριο να μιλάει τον λόγο του. Προσέξτε, δια της ροφιάς της εκπορευωμένης. Ο λόγος εξηγεί τον λόγο. Ματθαίος 4:4 και Λουκάς 4:4, και στα δύο Ευαγγέλια τα συνοπτικά, Ματθαίος και Λουκάς, έχουμε αυτή την απεικόνηση. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος επάρτο μόνον με άρτον, αλλά με πάντα λόγων εκπορευόμενων διαστόματος Θεού, εκπορευόμενων. Δηλαδή, βάρτε αυτά τα τρία εδάφια, Ισαΐας 27:1, Εβραίος 4:12, Αποκάλυψης 19:21 και Ματθαίος 4:4, Λουκάς 4:4, και έχετε μία γκάμα εδαφίων η οποία εξηγεί τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξηγεί τον Λόγο του Θεού. Δεν θα ζήσω μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγων. Με τι είδους λόγο? Ρήμα. Τι είναι το ρήμα? Ομιλούμενος λόγος. Τι είναι το ρήμα? Ζωοποιημένος λόγος. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Γεγραμμένος. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ζωοποιημένος. Που μιλούμε τώρα αυτή την ώρα. Αν μιλώ τα λόγια του Θεού, είναι λόγος Θεού. Αλλά για να τα μιλήσω πρέπει πώς να κηρύξουν αν δεν αποσταλώσει. Άνοιξε το στόμα σου, μίλησε τον λόγο του Θεού με εξουσία όπως ο Κύριος μας την έδωσε, και ο Κύριος θα τιμήσει τον λόγο του. Αλληλούια. Δεν θα ζήσω μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγων εκπορευόμενων διαστόματος Θεού. Στον Ισαγγέλη λέει, πρόσταξον με περί τούτου. Εμείς να προστάξουμε τον Θεό? Δεν το νομίζω. Πάλι βλέπετε την command ye me, says the Lord. Are we in a place or a position to really command the Lord? That's permissive language once more. What does it mean? Τι σημαίνει ότι θα μιλήσω? Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Κύριος, πρόσταξον με περί του λόγου μου, του λόγου του δηλαδή, και ο Κύριος θα κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνει. Hallelujah. Και η λέξη πρόσταξον με δεν σημαίνει να προστάξεις τον Θεό. Πάρε τον προστακτικό λόγο και στην προστακτική χρησιμοποίησε τον για να γίνει το έργο του Θεού. Amen. I'll explain that in English too. Command ye me. The Lord doesn't really say command me. He says, receive the commanding word, and in the imperative, speak it out, demanding it. Not demand. We never demand anything from the Lord. We ask from the Lord. But we demand from the devil. We demand from sicknesses and diseases. We demand from all the enemies of God. Δεν διατάζουμε τον Θεό, και επίσης δεν απαιτούμε από τον Θεό. Ένα, δεν προστάζουμε τον Θεό. Δύο, δεν απαιτούμε από τον Θεό. Από τον Θεό ζητούμε. Από τον διάβολο απαιτούμε. Ποτέ να μην γίνει το αντίθετο. Από τον Θεό ζητούμε, από τον διάβολο όμως απαιτούμε. Πάρε τον προστακτικό λόγο και μίλησε τον προστακτικά. Ο Κύριος είναι ο διοικητής, εμείς είμαστε οι αξιωματικοί του, που θα μιλήσουμε τον λόγο του. Εν εκείνη τη μέρα έχω μείνει εκεί που λέει για τον λόγο του Θεού και με έχει καθυλώσει ο Κύριος σε αυτό το σημείο και ο Κύριος μας διδάσκει πολλά πράγματα μόνο μέσα από ένα εδάφιο που το είδαμε μέσα από 1, 2, 3, 4, 6 εδάφια. Αλλά ας απολαύσουμε τον λόγο του Θεού γιατί τον περάσαμε από πάνω τις προάλλες, αλλά τώρα βλέπω ορισμένα καινούργια πράγματα και να τα εδώ μπροστά μας. Εν εκείνη τη ημέρα, Ησαΐας 27:1 είναι το κείμενο, θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού. Πώς? Με τη μάχαιρα αυτού, με τον λόγο του αυτού. Τι είδους μάχαιρα, πείτε μου το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι απόλυτα σωστό. Ο Θεός είναι αγάπη, τελεία και παύλα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη αίρεση που κυκλοφορεί. Θυμάστε τι μάθαμε προηγουμένως. Δεν μπορείς να διακρίνεις κάτι και να ονομάσεις κάτι σαν κακό αν δεν γνωρίζεις το καλό σαν σημείο αναφοράς για να το συγκρίνεις. Ο Θεός μας είναι απόλυτα καλός. Λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη, συμφωνώ απόλυτα. Εμείς στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού είμαστε εγκαθιδρυμένοι στην αγάπη του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών εν πνεύματι Αγίο. And the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. We are established in the love of God. Είμαστε εγκαθιδρυμένοι στην αγάπη του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού και μόνο η αγάπη του Θεού, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Σας λέω ειλικρινά, αυτοί που το λένε συνέχεια είναι γιατί, ενώ αυτό που λένε συνέχεια και μόνο αυτό, είναι γιατί αγαπάνε τον εαυτούλη τους περισσότερο από τον Θεό πραγματικά. Γιατί αν αγαπάς τον Θεό θα μισήσεις τη ζωή σου για να βρεις τη ζωή σου. Θα πάρεις τον σταυρό σου και θα προχωράς με τον σταυρό. Δεν θα προχωράς. Η μεγαλύτερη ευχαρίστησή μας είναι να υπηρετούμε τον Κύριο. Σταυρωμένοι. Κάθε μέρα της ζωής μας. Τιμούμε τον σταυρό του Χριστού στη ζωή μας. Αλληλούια. Άρα η απόλαυση δική μας δεν έρχεται από τον κόσμο τούτο. Τα καύσιμα μας είναι ουράνια. Ο λόγος του Θεού είναι ουράνιος. Χαίρομαι απόψε που έχουμε αντιπροσώπευση από Πάφο και Λευκοσία, παρακαλώ. Πάφο και Λευκοσία. Φαντάσου δίψα για τον λόγο του Θεού. Προς μίμηση. Δόξα στον Άγιον Θεό μας λοιπόν για διψασμένους ανθρώπους και εσάς από εδώ και εσάς που μας παρακολουθείτε και την Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού στη Ρόδο. Είμαστε διψασμένοι για τον Λόγο του Θεού και για την αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω τον Θεό όπως τον θέλω να είναι. Θέλω τον Θεό όπως είναι. Το όνομα του είναι εγώ είμαι ό,τι είμαι. Αλληλούια. Θέλω να γνωρίσω αυτόν τον εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Τον έναν των Άγιων, των Τριαδικών Θεών. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει η αλήθεια, όχι το τι κυκλοφορεί γύρω μου. Να τον Λόγο του Θεού. Βάρτε τα μάτια σας πάνω σε αυτό το εδάφιο. Ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι μάχαιρα. Από τη μια δίνει ζωή, από την άλλη κόβει και διαλύει, θανατώνει, σκοτώνει. Μα ναι, ο Λόγος του Θεού, ναι. Τι σημαίνει δηλαδή, σκοτώνει ο Θεός? Εάν η ανταπόκριση του ανθρώπου προς τον Λόγο του Θεού είναι αρνητική, θα κοπεί και θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αν η ανταπόκριση του ανθρώπου, αυτός είμαι εγώ, αυτός είσαι εσύ, θέλω να είσαι εσύ, θέλω να είμαστε εμείς. Η ανταπόκρισή μας είναι θετική στον Λόγο του Θεού και με υπακοή, και τότε ο Λόγος του Θεού δεν θα είναι προς θάνατο μας και αποκοπή μας, αλλά θα είναι προς ζωήν, και αυτήν εν αυθονία. Αμήν. Όμως για να δούμε τι είδους λόγος είναι. Άρα προσέξτε, γιατί είναι μάχαιρα. Ακόμα και από την καλή μεριά πάλι κόβει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν είπα χαϊδεύει, είπα κόβει. Αλληλούια. Πείτε μου τη λέξη η οποία χαρακτήρισε το μεγαλύτερο conversion, τη μεγαλύτερη σωτηρία ψυχών στην πρώτη εκκλησία, τουλάχιστον καταγραφόμενη, που σώθηκαν 3.000 ψυχές. Πείτε μου τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους. Κατετέμνοντο, they were pricked in their hearts, κατετέμνοντο εν τες καρδίες αυτών. Τους έκοψε ο Λόγος. Ενώ μας τους σύγχρονους χριστιανούς δεν θέλει ακόνισμα το μαχαίρι, Αποκάλυψη. Θέλει μαλάκωμα η καρδιά μας. Να γίνει μαλακή η καρδιά μας. Εμείς γίναμε σκληροτράχυλοι. Αποκτήσαμε πνευματική χολυστερόλη. Και τελικά δεν λαμβάνουμε τον Λόγο του Θεού να μας κόβει και από τη μια και από την άλλη. Αν ο Λόγος του Θεού μας κόβει, κάτι γίνεται στη ζωή μας. Και από τη μεριά της ζωής μας γεμίζει, ναι μεν με αγαθά, αλλά η αλήθεια, η δίψα μας για την αλήθεια. Πείτε μου, γιατί θα πλανηθούν αυτοί που θα πλανηθούν τις τελευταίες μέρες? Ο μεγαλύτερος λόγος ποιος είναι? Β' Θεσσαλονικής 2, το 11 ή το 12, ένα από τα δύο. Κάποιος να το βρει, να το επιβεβαιώσουμε. Λέει εκεί, διότι δεν είχαν μέσα τους την αγάπη για την αλήθεια. The love of the truth. Η αγάπη για την αλήθεια. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε την αγάπη για την αλήθεια. Γιατί αν δεν έχουμε την αγάπη για την αλήθεια, 2-12. Για πες το δυνατά. Για να κατακριθώ συμπάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Και από το King James Bible, read it. And for this cause. For what cause? For this cause. Keep on. Continue. Ο Κύριος θα τους στείλει πνεύμα πλάνης. Continue. Αλλά δεν θα πιστέψουν την αλήθεια, αλλά θα ευαρεστηθούν εις την αδικία. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο ορισμός της αμαρτίας? 1 Ιωάννου 5:17, ο ορισμός της αμαρτίας. Πάσα αδικία είναι αμαρτία. Πώς λέγεται αλλιώς ο Λόγος του Θεού, πείτε μου το? Το δίκαιον του Θεού. Hallelujah. Ο Λόγος του Θεού λέγεται το δίκαιο του Θεού, δηλαδή το σύνταγμα του Θεού. In the Greek λέγεται, it is called the Constitution of God. In the word, στο λόγο, ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας, το δίκαιο. Έχω κάνει ένα course, σας είπα, δημόσιο δίκαιο και αστικό δίκαιο. Σημαίνει η πολιτική που διέπει το σύνταγμα μιας πόλης, μιας χώρας. Το σύνταγμα. Ο λόγος του Θεού είναι το σύνταγμα, the constitution of God. Οποιοσδήποτε, πάσα δικία, σημαίνει οτιδήποτε εναντιώνεται στο σύνταγμα του Θεού είναι αμαρτία. Εάν δεν δεχτείς το λόγο του Θεού όπως σου δίνεται και προσπαθείς να τον αντιστρέψεις, τότε πάσα αδικία είναι αμαρτία. Και η αμαρτία είναι αστοχία. Λοιπόν, δεν αγάπησαν την αλήθεια και ο Κύριος τους παρέδωσε σε πνεύμα πλάνης. Εάν ένα πνεύμα πλάνης σε επηρεάσει, υπάρχει ελπίδα να σου μιλήσουν την αλήθεια και να αλλάξει η ζωή σου και να επιστρέψεις στην αλήθεια. Αν όμως ο Θεός σε παραδώσει, αν ο Θεός σε παραδώσει σε πνεύμα πλάνης, δεν βγαίνεις με τίποτα από μέσα. Και αυτό θα συμβεί σε όσους συστηματικά εναντιώνονται στην αλήθεια. Άρα λοιπόν ο λόγος του Θεού δεν χαϊδεύει, κόβει. Θα πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλληλούια. Ο λόγος του Θεού κόβει. Εν εκείνη τη ημέρα, Ησαΐας 27:1, θέλει πέδευσε ο Κύριος της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής. Θα πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Δια της μαχαίρας αυτού θέλω να σας ακούσω εσάς, σας παρακαλώ. Εάν μπορείτε, θα ωφεληθείτε εσείς. Δια της μαχαίρας αυτού της ένα, μπράβο ακριβώς αυτό, δύο, αυτό είναι, και τρία, ακριβώς αυτό. Και για να το ακούσουν αυτοί που παρακολουθούν, λοιπόν, δια της μαχαίρας αυτού ένα, της σκληράς, δύο, της μεγάλης, τρία, της δυνατής. Τι είναι η μάχαιρα του Θεού? Σκληρά. Ο ποιμένας μου είναι σκληρός. Ο λόγος του Θεού είναι πιο σκληρός. Δια της μαχαίρας αυτού έναν της σκληράς, δύο, μεγάλης. Μεγάλος ο λόγος του Θεού. Μεγάλος ο Κύριος. Και με μεγαλοσύνη θα πρέπει να τον λατρεύουμε. Και δυνατός ο λόγος του Θεού. Σκληρός, μεγάλος και δυνατός. Πείτε μου το και μην το ξεχάσετε ποτέ. Μην το ξεχάσετε ποτέ. Απόψε δεν είσαστε εδώ by accident ή random explosion. Εδώ είσαστε... όχι κατά τύχη ή με μια έκρηξη κάποιου Big Bang που είναι η μεγαλύτερη ανοησία που μπορεί να ακούσει κάποιος ποτέ. Δεν είναι, είναι με θείο ραντεβού. Απόψε είμαστε στο Λόγο του Θεού ή ακούμε το Λόγο του Θεού, παρακολουθούμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και μαθαίνουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα, σκληρός, δύο, μεγάλος, τρία, δυνατός. Ιεζεκιήλ 4:6. Εκάστην μίαν ημέραν προσδιορίσα εισέ αντί ενός έντους. Αριθμοί 14:33, τα ξαναδιαβάσαμε. Και τα τέκνα σας θέλουν περιπλανάστε εν τη ρήμο 40 έτη. Ο λόγος που το διαβάσαμε ποιος είναι? Γιατί η Βαβυλώνα η πόρνη πήρε κρίση εναντίον της, σύμφωνα σε όσα εντρίφησε, σύμφωνα σε όσα απόλαυσε, σύμφωνα σε ό,τι έδωσε τον εαυτό της για να απολαύσει τη ζωή της. Μιλάμε για το σύστημα του Αντίχριστου. Όλα στα προσωρινά. Σκεφτείτε το αυτό. Όλοι, ακόμα μία αποκάλυψη, όλοι οι οποίοι θα καταλήξουν στην αιώνια κόλαση είναι γιατί επιμένουν στην προσωρινή απολαύση. Και μάλιστα ομοιοκαταληχτή κιόλας. Λέω ξανά αυτή την αποκαλυπτική γνώση που ο Κύριος μας δίνει αυτή την ώρα, πιστεύω, εκείνοι που θα καταλήξουν στην αιώνια κόλαση είναι αυτοί που επιμένουν σήμερα στην προσωρινή απόλαυση. Στην τωρινή απόλαυση, στην απόλαυση του κόσμου τούτου. Λοιπόν, Δανιήλ 9:27 το διαβάσαμε, Ιεζεκιήλ 4:6 το διαβάσαμε και επιστρέφουμε τώρα στην Αποκάλυψη. Έχουμε μιλήσει για το 18 στο κλείσιμο, θα το δούμε τώρα. 18, θα κλείσουμε εντελώς το κεφάλαιο και θα προχωρήσουμε με το 19, Αποκάλυψης 19. Τώρα, Αποκάλυψης 18-23, και φως λίχνου ου μη φανεί εν σιέτη και φωνήν νηφίου και νύφης ου μη ακουστεί εν σιέτη, ότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, ότι τη φαρμακία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Επλανήθησαν πάντα τα έθνη, αλλά όχι εμείς, δόξα στον Κύριο. Και εν αυτή αίμα προφητών και αγίων ευρέθη και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Δόξα στον Κύριο, γιατί οι κρίσεις του Κυρίου είναι δίκαιες και αληθινές. Κάναμε μια εισαγωγή στο κεφάλαιο 19 και μιλήσαμε ότι αυτή η σκηνή στον ουρανό είναι μια πολύ σημαντική σκηνή, γιατί μας δίνονται δύο παράλληλες σκέψεις, δύο παράλληλες εικόνες, οι οποίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Και αυτές οι δύο εικόνες είναι οι εξής. Αποκάλυψης 19 λοιπόν, και μια εισαγωγή για το 19. Βλέπουμε στην γη να περνάνε μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές της μεγάλης θλίψης, αλλά η εικόνα που μας δίνεται στον ουρανό, η ευλογημένη εικόνα, η εικόνα που προσμένουμε να είμαστε μέσα εμείς, είναι μια πολύ ριζοσπαστικά διαφορετική εικόνα, με πλήρη απόλαυση του Κυρίου στο λαό του. Τι είπαμε προηγουμένως? Αυτοί που θα καταλήξουν στην αιώνια κόλαση είναι αυτοί που επιμένουν στην προσωρινή απόλαυση. Όμως το αντίθετο, αυτοί οι οποίοι προσβλέπουν σε αιώνια απόλαυση, σε αιώνια ζωή, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι που θα καταλήξουν εκεί που πίστεψαν. Γιατί αρνήθηκαν την προσωρινότητα, τη ματαιότητα της προσωρινότητας. Μα λες ότι όλα είναι μάταια. Να το πω πιο ξεκάθαρα, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πέρασαν. Μα πέρασα ωραία. Πέρασε. Πέρασα πολύ ωραία. Πέρασε. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Εκτός εάν προσθέσεις αιώνια αξία σε αυτά που legitimately, δηλαδή νόμιμα, απολαμβάνεις από τον Κύριο. Νόμιμα απολαμβάνεις από τη ζωή. Ο Κύριος μας λέει, δίνει πλουσίως εις πάντας προς απόλαυση. Μπορείς να απολαύσεις τη ζωή σου. Μπορείς να απολαύσεις αυτά που ο Κύριος μας χαρίζει. Αλλά δεν τους βάλεις αιώνια αξία, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ριζοσπαστικά διαφορετική εικόνα, μια εικόνα γεμάτη με χαρά, αγαλίαση στον ουρανό, και προς το τέλος είπαμε είναι οι πιο ωραίες στιγμές. Διαβάσαμε τα πρώτα 6 εδάφια, θυμάστε τι είχαμε πει. Τα πρώτα 6 εδάφια μας δίνουν μια πολύ καλή απεικόνηση. Ακούστε τι λέει, ακούστε πόσες φορές αναφέρεται στα ξεσπάσματα δοξολογίας. Λοιπόν, Αποκάλυψης 19 από το εδάφιο 1 και διαβάζουμε. Και μετά ταύτα ήκουσα φωνήν όχλου πολλού μεγάλην εν το ουρανό λέγοντος Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις Κύριο το Θεό ημών. Αλληλούια. Θα υπάρχει χορός, απόλαυση. Θα φωνάζουμε Αλληλούια και θα λέμε η σωτηρία και η δόξα και η τιμή. Η σωτηρία είναι του Κυρίου, η σωτηρία είναι του Κυρίου. Ναι, ο σωσμένος ποιος είναι? Αυτός που φωνάζει η σωτηρία είναι του Κυρίου. Αλληλούια. Η σωτηρία είναι του Κυρίου, η δόξα είναι του Κυρίου, η τιμή είναι του Κυρίου, η δύναμη είναι του Κυρίου, του Θεού μας. Πώς λέγεται αυτό? Δοξολογία. Συνεχίζουμε, εδάφιο 2. Ότι αληθινέ και δίκαι εκκρίσεις αυτού, ότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη ή της έφθυρε την γην εν την πορνεία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ της χειρός αυτής. 3. Και δεύτερον ήρικαν, αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι πρεσβύτεροι 24 και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν το Θεό, το καθημένο επί του θρόνου, λέγοντες αμήν, αλληλούια. Μετράτε πόσες φορές λέει αλληλούια. Εδάφιο 5. Και φωνή εκ του θρόνου εξήλθε λέγουσα. Ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Δόξα στον Κύριο μας. Και οι μικροί και οι μεγάλοι. Όλοι ας βροντοφωνάξουν στον Άγιον Θεό. Αλληλούια. Και το εδάφιο 6. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λέγοντας Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Μόλις το πάρει η είδηση ότι ο μόνος που βασιλεύει είναι ο Κύριος. Δεν θα ξαναυπάρχουν ψήφοι, δεν θα ξαναυπάρχουν εκλογές. Ο Κύριος βασιλεύει και βασιλεύει για πάντα. Και εγώ είμαι στη βασιλεία του Θεού. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. Και θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτον της βασιλείας του Θεού εις όλον τον κόσμο. Και τότε θα έρθει το τέλος. Το τέλος θα είναι η αρχή για αυτή την κατανόηση στη ζωή μας και το ότι έχουμε αντιληφθεί ο Κύριος βασιλεύει και βασιλεύει αιώνια. Δεν ξέρουμε ποιον να ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε ποιος βγαίνει ένας, βγαίνει άλλος. Όλοι απογοητεύουν τον λαό του Θεού. Αλλά σημασία έχει ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αμήν. Ευασίλευσε ο Κύριος ο Παντοκράτορ.